Πριν από 90 περίπου χρόνια ζούσε στο Λονδίνο, ξέρετε, την πρωτεύουσα της Αγγλίας, ένας αριστοκράτης που το όνομά του ήταν Φιλέας Φόγκ. Κατοικούσε σε ένα αρχοντικό σπίτι και η ζωή του ήταν κουρδισμένη σαν ένα τέλειο ρολόι. Ζούσε μόνος του με έναν υπηρέτη που σήμερα, 2 Οκτωβρίου, είχε κάνει ένα τρομερό έγκλημα για τον κύριο Φόγκ. Είχε φέρει το νερό για ξύρισμα χλιαρό αντί ζεστό. Γι' αυτό απελήθη αμέσως και ένας καινούριος υπηρέτης ανελάμβανε. Τον έλεγαν Πασπαρτού. Ήταν Γάλλος και είχε περάσει από πολλές δουλειές. Γυμναστής, πυροσβέστης, υποκόμος. Τελικά όμως προτίμησε μια πιο ήσυχη δουλειά και έτσι τώρα έκανε τον καμαριέρι. Ο κύριος Φόγκ τον προσέλαβε και μια νέα ημέρα άρχιζε για τον Πασπαρτού και τον κύριό του. Ο Πασπαρτού άρχισε να συγκυρίζει το σπίτι, ενώ ο κύριος Φιλέας Φόγκ τη μεταρρυθμιστική λέσχη ακριβώς στις 11:30 το πρωί. Ο κύριος Φόγκ έκανε τα 576 βήματα που χώριζαν το σπίτι του από τη μεταρρυθμιστική λέσχη ήσυχα, δίχως να βιάζεται. Ήταν, ξέρετε, πάντα ψύχρεμος, ποτέ δεν βιαζόταν. Και όλα ήταν τέλεια μονταρισμένα στη ζωή του. Ο κύριος Φόγκ έφαγε στη λέσχη του και μετά άρχισε να διαβάζει τις εφημερίδες του. Εκείνη την ημέρα όλες οι εφημερίδες έγραφαν με μεγάλους τίτλους. «Κλοπή στην τράπεζα της Αγγλίας. Άγνωστος έκλεψε ένα πακέτο με 55.000 λίρες από την τράπεζα της Αγγλίας». Αυτή τη συνταρακτική είδηση συζητούσε στο σαλόνι της λέσχης ο Φιλέας Φόγκ με 5 φίλους του. Είναι σίγουρο λοιπόν, κύριε Ράφ, ότι ο κλέφτης είναι ικανός άνθρωπος. Όσο ικανός κι αν είναι, δεν πρόκειται να ξεφύγει, κύριε Στιούαρτ. Δεν υπάρχει χώρα που μπορεί να κρυφτεί. Σε όλα τα λιμάνια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής υπάρχουν ικανοί αστυνομικοί που παρακολουθούν κάθε ύποπτο. Η γη είναι αρκετά μεγάλη και μπορεί να κρυφτεί όπου θέλει. Ήταν άλλοτε, όχι τώρα, κύριε Φαλεντάιν. Τι θέλατε να πείτε, κύριε Φόγκ, ήταν άλλοτε? Εννοούσα ότι τώρα μπορεί να κάνει θαυμάσια κανείς το γύρο της γης σε 80 μέρες. Πραγματικά, τόσες λογαριάζει και η εφημερίδα τα ημερήσια χρονικά. Θεωρητικά. Αυτά είναι θεωρητικά, αγαπητέ Σάλιβαν. Πρέπει να υπολογίσετε τις κακοκαιρίες, τα ναυάγια, τους κινδύνους. Αυτά είναι αστεία που λέτε, κύριε Φόγκ. Δεν κάνω ποτέ αστεία, κύριε Στιούαρτ. Βάζω στοίχημα 4.000 λίρες πως ένα τέτοιο ταξίδι είναι αδύνατο να γίνει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι μπορεί να γίνει. Σε 80 μέρες. Μάλιστα, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, κύριε Φαλεντάιν. Ελάτε τώρα, κύριε. Αφήστε αυτή την κουβέντα. Εγώ επιμένω. Είναι αδύνατο. Και βάζω στοίχημα 4.000 λίρες. Εγώ βάζω στοίχημα 20.000 λίρες με όλους σας. Με 4.000 για τον καθένα. Θα ξεκινήσω αμέσως και θα είμαι πίσω σε 80 μέρες ακριβώς. Δέχεστε? Μα είναι καθαρή τρέλα. Δέχεστε? Εγώ δέχομαι. Και εγώ. Μα και εγώ. Εδώ που τα λέμε θα... Λοιπόν, κύριοι, σήμερα έχουμε Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Θα είμαι πίσω στο Λονδίνο μέσα σε αυτή την αίθουσα της μεταρρυθμιστικής λέσχης το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Αν δεν έχω γυρίσει, οι 20.000 λίρες που έχω καταθέσει στην τράπεζα θα είναι δικές σας. Έτσι άρχισε η περιπέτεια του Άγγλου αριστοκράτη Φιλέα Φόγκ, που στοιχημάτισε ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Στις 7:25 ο κύριος Φόγκ αποχαιρέτησε τους φίλους του και πήγε στο σπίτι του. Πασπαρτού! Πασπαρτού! Μάλιστα, κύριε Φόγκ. Γιατί δεν ήρθες αμέσως? Γιατί δεν είναι η ώρα σας να έλθετε, κύριε Φόγκ. Το ξέρω. Λοιπόν, σε 10 λεπτά φεύγουμε. Θα πάτε ταξίδι, κύριε? Ναι, θα κάνουμε το γύρο του κόσμου. Το γύρο του κόσμου? Σε 80 μέρες. Μα οι βαλίτσες δεν είναι έτοιμες, τα ρούχα. Δεν χρειάζεται, θα τα αγοράσουμε στο δρόμο. Οχοχοχ. Ο Φιλέας Φόγκ και ο Πασπαρτού πήραν μαζί τους από μια αλαξιά εσώρουχα, έναν οδηγό πλοίων και σιδηροδρόμων και ένα χοντρό πακέτο με 20.000 λίρες σε χαρτονομίσματα. Στο σιδηροδρομικό σταθμό περίμεναν τον Φιλέα Φόγκ οι 5 φίλοι του της μεταρρυθμιστικής λέσχης που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν. Και το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στις 9 παρατέταρτο το τρένο ξεκίνησε. Ο Φιλέας Φόγκ ταξίδεψε άνετα μέχρι τον Ντόβερ, από εκεί πήρε το πλοίο και πέρασε απέναντι στο Καλέ και με το τρένο έφτασε στο Παρίσι. Στο Παρίσι ήταν στις 3 Οκτωβρίου και από εκεί, μέσα από τις Άλπεις, έφτασε στο Τουρίνο. Το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, ήταν στο Μπρίντεζι. Από εκεί πήρε το υπεροκεάνιο Μογγολία, που θα τον πήγαινε στη Βομβάη των Ινδιών. Την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, το πλοίο έφτασε στο Σουέζ.
Εκεί στην αποβάθρα περίμεναν δύο άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Άγγλος πρόξενος, δηλαδή ο εκπρόσωπος της Αγγλίας στο λιμάνι του Σουέζ, και δίπλα του ένας κοκκινοπρόσωπος, αδύνατος άνθρωπος, που λες και είχε καταπιεί μπαστούνι. Έτριβε συνέχεια το μακρύ μουστάκι του και τα έξυπνα μάτια του έπαιζαν συνέχεια. Λεγόταν Fox και ήταν αστυνομικός επιθεωρητής, detective. Είχε φτάσει στο Σουέζ για να ανακαλύψει τον περίφημο κλέφτη της τράπεζας της Αγγλίας, που όπως θυμάστε είχε κλέψει 55.000 λίρες. Ο επιθεωρητής Fox είχε μια περίεργη ανυπομονησία. Όπως σας είπα, κύριε Fox, το καράβι μας έφτασε στην ώρα του. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι ο κλέφτης βρίσκεται μέσα στο Μογγολία. Μα είμαι σίγουρος. Δεν σας καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, κύριε. Μπορώ να σας ρωτήσω πού θα είναι το δυνατό να θεωρήσω αυτό το διαβατήριο? Για να το δω. Μα, δικό σου είναι το διαβατήριο? Όχι, είναι του κυρίου μου που είναι στο πλοίο. Καλά, φέρτο να βάλω τις σφραγίδες. Όχι, όχι. Να πεις στον κύριό σου ότι πρέπει να έρθει ο ίδιος. Μα δεν... Γρήγορα, πες στον κύριό σου να έρθει αμέσως. Μάλιστα, μαμά, μάλιστα. Μα γιατί είπατε να έρθει ο ίδιος αφού δεν χρειάζεται? Το πιάσα το λαβράκι. Κοιτάξτε τη φωτογραφία στο διαβατήριο. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια όπως τα περιγράφει η διαταγή του αρχηγείου της αστυνομίας. Κοιτάξτε. Και ποιο είναι το όνομά του? Φιλέας Φόγκ. Ο κλέφτης της τραπέζης της Αγγλίας είναι ο Φιλέας Φόγκ. Σε λίγο ο Φιλέας Φόγκ έφτασε στο προξενείο και σφράγισε το διαβατήριό του. Ο Φόγκ σε μια γωνιά τον κοίταζε προσεκτικά. Ο κύριος Φόγκ, αδιάφορος, όταν τέλειωσε το σφράγισμα, βγήκε έξω, ενώ ο πρόξενος έλεγε στο Φόξ. Μάλλον θα κάνετε λάθος. Φαίνεται τίμιος άνθρωπος. Μπορεί. Αλλά είναι ολόιδιος όπως τον έχουν περιγράψει. Καμιά φορά οι περιγραφές μπορεί να είναι λανθασμένες. Μπορεί. Θα κάνω κάτι άλλο. Ο υπηρέτης φαίνεται αρκετά φλίαρος. Θα πάω να τον ψαρέψω. Και πραγματικά ο κύριος Φόξ πήγε στο λιμάνι, έψαξε εκεί γύρω. Και σε λίγο ανακάλυψε τον Πασπαρτού που φαινόταν πολύ βιαστικός. Μα γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ, φίλε μου? Εγώ όχι, ο κυριός μου. Αλήθεια, πρέπει να αγοράσω κάλτσες και πουκάμισα. Βλέπεις, φύγαμε χωρίς βαλίτσες, μονάχα με ένα σακίδιο. Έτσι, Φύγατε λοιπόν βιαστικά από το Λονδίνο. Ναι. Ξέρεις, το αφεντικό μου κάνει το γύρο του κόσμου. Σοβαρά? Μάλιστα, έβαλε στοίχημα. Όμως μεταξύ μας δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι, Δεν μου λες. Είναι πλούσιος? Πολύ. Έχει μαζί του χιλιάδες λίρες σε καινούρια χαρτονομίσματα. Έτσι, Ναι. Δεν λογαριάζει καθόλου τα χρήματα. Υποσχέθηκε 100 λίρες στο μηχανικό της Μογγολία αν φτάσουμε στην Βομβάη πιο νωρίς. Έτσι, Δεν μου λες. Το γνωρίζεις πολύ καιρό το αφεντικό σου? Εγώ? Με προσέλαβε την ημέρα που φύγαμε. Έτσι, Έτσι. Τώρα είμαι βέβαιος. Τον κρατάω. Μόνο που δεν έχω στα χέρια μου το ένταλμα συλλήψεως. Θα τον ακολουθήσω στο πλοίο και θα τηλεγραφήσω αμέσως. Διευθυντή αστυνομίας Scotland Yard. Παρακολουθώ κλέπτην τραπέζης Φιλέα Φόγκ. Αποστήλατε αμέσως. Ένταλμα συλλήψεως της Βομβάη. Fox, αστυνομικός επιθεωρητής. Κι έτσι ο αστυνομικός επιθεωρητής Fox άρχισε να παρακολουθεί το Φιλέα Φόγκ. Χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, μπήκε και αυτό στο υπεροκεάνιο Μογγολία. Ήταν σίγουρος ότι η αστυνομική διεύθυνση θα του έστελνε το ένταλμα συλλήψεως στη Βομβάη και εκεί θα έπιανε το Φιλέα Φόγκ, που όπως πίστευε ήταν ο κλέφτης της τραπέζης της Αγγλίας. Μέσα στο πλοίο, ο επιθεωρητής Φόξ έπιασε φιλίες με τον Πασπαρτού και βεβαιώθηκε ότι κάτι περίεργο κρυβόταν πίσω από αυτό το ταξίδι. Το υπεροκεάνιο Μογγολία πέρασε με καλό καιρό τον Ινδικό ωκεανό και έφτασε στη Βομβάη στις 20 Οκτωβρίου αντί στις 22. Έτσι ο Φιλέας Φόγκ κέρδισε 2 ημέρες. Στη Βομβάη ο Φιλέας Φόγκ πήγε να δει πότε φεύγει το τρένο για την Καλκούτα. Και ο επιθεωρητής Φόξ πήγε στην αστυνομία της Βομβάης για να δει αν υπήρχε το ένταλμα συλλήψεως για το Φιλέα Φόγκ. Αλλά το ένταλμα δεν είχε φτάσει ακόμη. Θυμωμένος έδωσε εντολή να του το στείλουν στην Καλκούτα και πήρε και αυτό το τρένο που είχε πάρει ο κύριος Φόγκ. Το τρένο τώρα έτρεχε μέσα στις απέραντες πεδιάδες των Ινδιών. Σε ένα βαγόνι, ο Φιλέας Φόγκ, ψύχρεμος και ατάραχος, έπαιζε χαρτιά με τον στρατηγό Φράνσις Κρόμαρτι, που πήγαινε και αυτό στην Καλκούτα. Ξαφνικά το τρένο σταμάτησε. Η γραμμή του τρένου ήταν χαλασμένη και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Η κάθε ώρα όμως ήταν πολύτιμη για το Φιλέα Φόγκ.
Κύριε Φόγκ, κύριε Φόγκ. Κύριε Φόγκ, οι επιβάτες πήραν όλα τα άλογα και τα κάρα. Δεν υπάρχει τίποτα για να πάμε στο Αλαχαμπάντ. Μα αυτό είναι καταστροφή. Όχι καταστροφή, στρατηγέ μου. Υπάρχει ένα μεταφορικό μέσο, κύριε Φόγκ. Ποιο, Πασπαρτού? Ένας ελέφαντας. Τον έχει αυτός εκεί, ο χωρικός. Μπορεί να μας τον νοικιάσει. Εσύ, για έλα εδώ. Προσκυνώ, αφέντη μου. Νοικιάζεις τον ελεφαντά σου? Όχι, αφέντη μου, τον τρέφω για να τον κάνω μουτς. Τι είναι μουτς? Τον εκπαιδεύει για να τον κάνει πολεμικό ελέφαντα. Μα τότε θα αξίζει λοιπόν. Σας δίνω νίκη 10 λίρες την ώρα. Δεν μπορώ, αφέντη μου. 20 λίρες. Όχι, αφέντη μου. 40 λίρες. Oh. Δεν μπορώ, αφέντη μου. 80 λίρες την ώρα. Μα είναι εξωφρενικό. Τον αγοράζω τον ελεφαντά σου. Σου δίνω 1000 λίρες. Δεν τον πουλάω. 1200. Όχι. 1500. Όχι. 1800. Όχι. 2000 λίρες. Ναι, ναι. Να το κουβεντιάσουμε, αφέντη μου. Έτσι ο Φιλέας Φόγκ, ο στρατηγός και ο Πασπαρτού χρησιμοποίησαν ένα τεράστιο ελέφαντα για να πάνε στον πιο κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό. Προχώρησαν μέσα από βουνά και δάση όλη την ημέρα και το βράδυ κοιμήθηκαν στα ερείπια ενός σπιτιού μέσα στη ζούγκλα. Ο οδηγός έμεινε ξάγρυπνος δίπλα στον ελέφαντά του, γιατί φοβόταν μήπως αγριέψει ξαφνικά και του φύγει. Το πρωί ξεκίνησαν μόλις χάραξε. Για να κόψουν δρόμο, ανέβηκαν την απότομη πλαγιά ενός βουνού και κατά το μεσημέρι άρχισαν να κατηγορίζουν. Μακριά φαινόταν ένα ποτάμι. Ξαφνικά μέσα από τα δέντρα παρουσιάστηκε μια παράξενη συνοδεία. Ιερείς βραχμάνοι και φακύριδες με ψαλμούς και θρήνους μετέφεραν τον νεκρό ενός Ινδού μαχαραγιά πάνω σε ένα φορείο. Στη μέση της συνοδείας βρισκόταν μια ωραία γυναίκα που την έσερναν σχεδόν λιγοθυμισμένη άγριοι φρουροί. Φαίνεται πως είναι σούτη. Την κακομοίρα τη γυναίκα και είναι τόσο ωραία. Τι είναι το σούτη, στρατηγέ? Το σούτη, κύριε Φόγκ, είναι μια ανθρωποθυσία. Η θυσία της γυναίκας πάνω στον τάφο του άντρα της. Αύριο το πρωί αυτή η γυναίκα θα καεί μαζί με το πτώμα του Ινδού μαχαραγιά. Μα είναι τρομερό. Πραγματικά είναι απέσιο. Αυτός είναι ο μαχαραγιάς του Μοντελκάντ. Και όλοι ξέρουμε πως η κακομοίρα η πριγκίπισσα δεν ήθελε να καεί. Και πού το ξέρεις? Όλοι εδώ γύρω το ξέρουμε. Την έχουν μεθύσει την κακομοίρα με καπνούς από καναβούρι. Και πού την πάνε? Εδώ κοντά, στο ναό του Πυλαγή. Το καλό που σας θέλω να φύγουμε το γρηγορότερο. Και πότε θα γίνει η θυσία? Αύριο τα χαράματα. Ξεκινάμε. Στρατηγέ, τι λέτε? Σώσουμε την καημένη τη γυναίκα. Μα βέβαια θα το ήθελα, αλλά θα καθυστερήσετε. Έχω καιρό. Εδώ κινδυνεύει ένας άνθρωπος. Πραγματικά, κύριε Φόγκ, είστε γενναίος. Ζήτω, αφέντης μου, Φιλέας Φόγκ! Έτσι ο φίλος μας, αντί να τρέξει να προλάβει το τρένο, ρίχνεται σε μια καινούρια περιπέτεια. Από τον Πέρσι οδηγό μαθαίνει ότι η γυναίκα του νεκρού μαχαραγιά ήταν κόρη πλουσίων εμπόρων της Βομβάης, λεγόταν Αούντα και είχε σπουδάσει στην Ευρώπη. Σε μικρή ηλικία την πάντρεψαν με το γέρο μαχαραγιά. Αυτό σε λίγο καιρό πέθανε και τώρα οι συγγενείς του πρίγκιπα ήθελαν να τη θυσιάσουν όπως απαιτούσε το παλιό Ινδικό έθιμο. Σε λίγο προχώρησαν με προφυλάξεις και έφτασαν κοντά στο ναό. Περίμεναν να ανοιχτώσει για καλά και να τελειώσουν όλες οι τελετές. Γύρω από το ναό του Πυλαγή τριγύριζαν οι φρουροί με γυμνά τα σπαθιά. Κάνανε τη βόλτα γύρω από το ναό. Παντού φρουροί. Αποφάσισαν να τρυπήσουν τον τοίχο του ναού. Βρήκαν ένα σημείο και άρχισαν να σκάβουν γρήγορα. Αλλά ξάφνου. Γρήγορα, κρυφτείτε! Έφυγαν γρήγορα. Σε λίγο φάνηκαν φρουροί εκεί κοντά που έψαχναν μέσα στο σκοτάδι. Ευτυχώς δεν έφτασαν ως τη συντροφιά του Φιλέα Φόγκ. Οι ώρες περνούσαν και δεν τολμούσαν να προχωρήσουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να φύγουμε. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας περιμένουμε λίγο. Δεν ξέρω τι μπορεί την τελευταία στιγμή. Μα είναι αδύνατον. Ο Πασπαρτού, σκαρφαλωμένος σε ένα δέντρο, κάτι μονολογούσε. Κάτι έλεγε. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα, βέβαια, δεν λέω. Αλλά γιατί όχι. Αυτή είναι μεθυσμένη. Και σαν να σκέφτηκε ξαφνικά κάτι, κατέβηκε από το δέντρο και χάθηκε μέσα στο δάσος. Με αγωνία, ο Φόγκ, ο στρατηγός και ο Πέρσης οδηγός έβλεπαν να διαλύεται σιγά-σιγά το σκοτάδι και να ξημερώνει. Σε λίγο άνοιξαν οι πόρτες και φάνηκαν οι ιερείς που έσαρναν τη γυναίκα. Η συνοδεία ξεκίνησε και έφτασε στην ακροποταμιά. Εκεί πάνω σε ένα σωρό ξύλα ήταν τοποθετημένο το πτώμα του Ινδού μαχαραγιά. Έβαλαν τη γυναίκα δίπλα στο πτώμα και ένα χέρι έβαλε φωτιά στα ξύλα. Την ίδια στιγμή ο Φιλέας Φόγκ ορμούσε κρατώντας ένα μαχαίρι. Ο στρατηγός και ο Πέρσης προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Κάτι άλλο τον σταμάτησε. Ο Θεέ μου, ο μαχαραγιάς ζωντάνεψε. Πραγματικά, ο μαχαραγιάς σηκώθηκε μέσα από τους καπνούς της φωτιάς και πήρε στα χέρια του τη λιγοθυμισμένη γυναίκα.
Όλοι έπεσαν στα γόνατα και έβγαζαν φωνές τρόμου. Ο νεκροναστημένος Μαχαραγιάς πέρασε γρήγορα ανάμεσά τους και έφτασε κοντά στο Φόγκ και τους άλλους, που τον ακούσανε να τους μιλάει με μια πολύ γνωστή φωνή. Γρήγορα, 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 να φεύγουμε! Ο Μαχαραγιάς είναι ο Πασπαρτού! Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα στον ελέφαντα! Πραγματικά ήταν ο Πασπαρτού που γλίστρησε μέσα στο σκοτάδι και κρύφτηκε κοντά στο Μαχαραγιά. Φόρεσε ένα από τα φορέματά του και μόλις άναψε η φωτιά και ανέβηκε ο καπνός, πήρε τη λιγοθυμισμένη Αούντα και έτρεξε βιαστικά κοντά τους. Οι φρουροί και οι ιερείς, μόλις ξεκαθάρισε ο καπνός, είδαν το πτώμα του Μαχαραγιά και έτρεξαν να τους κυνηγήσουν. Αλλά ο ελέφαντας γρήγορος έσχιζε το δάσος και σε λίγες ώρες τους έφερε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Αλαχαμπάντ. Μέσα στο τρένο η Αούντα συνήλθε και κλαίγοντας τους ευχαρίστησε. Τους διηγήθηκε την ιστορία της και τους είπε ότι ο μόνος συγγενής που είχε ήταν ο έμπορος Ζελέχ που βρισκόταν στο Χονγκ Κονγκ. Ο Φιλέας Φογκ της πρότεινε να την πάρει μαζί του στο πλοίο που θα έφευγε εκείνο το βράδυ για το Χονγκ Κονγκ. Η Αούντα δέχτηκε. Έτσι όλοι μαζί πήραν το ατμόπλοιο Ραγκούν που έκανε τη διαδρομή Καλκούτα, Χονγκ Κονγκ, Γιοκοχάμα. Στο μεταξύ ο επιθεωρητής Φογκ μάταια περίμενε το ένταλμα συλλήψεως. Χωρίς αυτό δεν μπορούσε να συλλάβει το Φιλέα Φογκ. Έτσι, τι να κάνει ο κύριος Φογκ, μπήκε κι αυτό στο καράβι ακολουθώντας το Φιλέα Φογκ και συνέχισε μαζί του το ταξίδι. Εκεί ο Πασπαρτού, βλέποντας συνέχεια κοντά του στο Φογκ, άρχισε να τον υποπτεύεται. Να δεις λοιπόν αυτός ο μυστήριος είναι άνθρωπος αυτών των συναδέλφων του κύριου Φογκ, της μεταρρυθμιστικής λέσχης. Τον έστειλε να τον παρακολουθεί για να δουν αν πραγματικά κάνει το γύρο του κόσμου. Ακούσε εκεί. Με αυτή την εντύπωση ο Πασπαρτού έκανε παρέα με το Φογκ και μάλιστα τον κορόιδευε και λίγο. Το πλοίο έφτασε στο Χονγκ Κονγκ. Ο Φιλέας Φογκ έτρεξε αμέσως να βρει τους συγγενείς της Αούντα και ο αστυνομικός επιθεωρητής Φογκ πήγε στη διεύθυνση της τοπικής αστυνομίας για να δει αν έφτασε επιτέλους το περίφημο ένταλμα συλλήψεως. Αλλά το ένταλμα και πάλι δεν είχε φτάσει. Όμως και ο Φιλέας Φογκ δεν είχε ευχάριστα νέα για την κυρία Αούντα. Δυστυχώς, κυρία Αούντα, ο συγγενής σας, ο κύριος Ζελέχ, δεν μένει πια στο Χονγκ Κονγκ. Έμαθα ότι μάλλον έχει φύγει για την Ολλανδία. Ο Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα? Είναι πάρα πολύ απλό. Αν θέλετε, ελάτε μαζί μου στην Ευρώπη. Μα δεν σας είμαι βάρος και μπορεί να σας εμποδίσω. Παρακαλώ, καθόλου. Πασπαρτού! Αμέσως! Ορίστε, κύριε Φογκ. Να πας στο υπεροκειάνιο Καρνάτικ και να κρατήσεις τρεις καμπίνες. Τρέχω αμέσως. Στο λιμάνι ο Πασπαρτού έμαθε ότι το υπεροκειάνιο δεν θα έφευγε την άλλη μέρα το πρωί, αλλά το ίδιο βράδυ. Ο Πασπαρτού έτρεξε στο υπεροκειάνιο. Από κοντά και ο Φογκ, που τώρα είχε σκεφτεί ένα άλλο σχέδιο. Να κάνει σύμμαχό του τον Πασπαρτού για να μπορέσει να κρατήσει το Φιλέα Φογκ στο Χονγκ Κονγκ ώσπου να έρθει το ένταλμα συλλήψεως. Γι' αυτό τράβηξε τον Πασπαρτού σε μια ταβέρνα και άρχισε να τον κερνάει συνέχεια κονιάκ. Σε λίγο ο Πασπαρτού είχε ζαλιστεί για τα καλά. Λοιπόν, στην υγειά σου και στην υγειά των άλλων κυρίων. Στην υγειά τους. Φαίνεται πως εσύ έχεις καταλάβει ποιος είναι. Μωρέ, δύσκολο πράγμα ήτανε. Και εδώ που τα λέμε αυτοί οι κύριοι δεν είναι καθόλου εντάξει. Μα γιατί δεν είναι καθόλου εντάξει? Εσύ το θεωρείς μικρό το ποσό? Καθόλου! 20.000 λίρες είναι αυτές. Αλλά όχι και να μην έχουν εμπιστοσύνη στον κυριό μου. Όχι και 20.000 λίρες. 55.000 είναι όλο το ποσό. Μη μου το λες. Τόλμησε ο κύριος Φογκ να βάλει στοίχημα 55.000 λίρες. Τότε πρέπει να τρέξω να... Κάθισε, κάθισε. Γκαρσό, ένα μπουκάλι κονιάκ ακόμα. Πολύ πίνουμε. Τι είναι για σένα έναν ψημένο Γάλλο δυο κονιάκ? Εμένα ξέρεις, δεν με πιάνει καθόλου το κονιάκ. Λοιπόν, αν τα καταφέρω, θα κερδίσω 2.000 λίρες. Θέλεις να σου δώσω τις 500 για να με βοηθήσεις? Να σε βοηθήσω? Ναι, να με βοηθήσεις για να μείνει μερικές μέρες ακόμα ο κύριος Φογκ στο Χονγκ Κονγκ. Τι είπες? Για ξαναπέστο, δεν φτάνει που παρακολουθείς τον κύριό μου. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Αυτό πάει πολύ. Είναι άτιμο αυτό που κάνετε. Είναι σαν να θέλετε να του πάρετε τα λεφτά. Μα αυτό ίσα ίσα θέλουμε. Ντροπή σας. Είσαστε παλιάνθρωποι. Και ύστερα σου λέει αριστοκράτες και συνάδελφοι του κύριου Φογκ. Τι λες τώρα, δεν είσαι καλά? Μάλιστα, μάλιστα. Τα μέλη της λέσχης σε στείλανε για να κατασκοπεύσεις τον κύριό μου. Μα δεν μου λες, ποιος νομίζεις πως είμαι? Κατάσκοπος στο μελών της μεταρρυθμιστικής λέσχης. Εγώ το μάντεψα, αλλά δεν είπα τίποτα στο αφεντικό μου. Έτσι, Έτσι, μάλιστα. Γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν απαντάς? Λοιπόν, Πασπαρτού, άκουσε. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις. Είμαι αστυνομικός επιθεωρητής. Να και η ταυτότητά μου. Ορίστε. Καλά, εσύ. Δηλαδή, τι θέλεις με τον κύριο Φογκ? Άκουσε. Το στοίχημα του Φιλέα Φογκ είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο Φιλέας Φογκ
έκλεψε από την τράπεζα της Αγγλίας 55.000 λίρες. Η αστυνομία είναι σίγουρη. Τι λες, τρελάθηκες? Ο κυρίος μου είναι ο πιο τίμιος άνθρωπος του κόσμου. Μα, που το ξέρεις. Μπήκε στην υπηρεσία του την ημέρα που έφυγε. Και μάλιστα έφυγε ξαφνικά. Δήθεν ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου. Δίχως βαλίτσες και με ένα πακέτο χαρτονομίσματα. Και έχει το θράσος και λες ότι είναι τίμιος. Ναι, δηλαδή ήθελα να πω. Θες να σε πιάσω για συνένοχο? Ω Θεέ μου, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Λοιπόν, πρέπει να με βοηθήσεις να τον κρατήσουμε στο Χονγκ Κονγκ έως ότου έρθει το ένταμα. Εγώ? Ποτέ! Ποτέ! Πρέπει! Όχι. Όσο κι αν είναι παλιάνθρωπος, εγώ τον είδα να είναι παλικάρι, λεβέντης. Όχι, όχι, όχι. Δεν δέχουμε κι αν μου δίνες όλο το χισάπι του κόσμου. Δεν δέχεσαι? Μάλιστα, δεν δέχουμε. Καλά. Λοιπόν, ας ξεχάσουμε ό,τι είπαμε και ας πιούμε. Μάλιστα, ας πιούμε. Α, ναι, αλλά πρέπει να πάω στον κύριο Φόγκ να του πω ότι θα φύγει σήμερα το βράδυ το καράβι και όχι αύριο το πρωί. Κατάλαβες? Έλα να πιούμε άλλο ένα κονιάκ. Ας πιούμε. Ο Πασπαρτού ήταν πια τελείως μεθυσμένος. Ο Φόξ του έδωσε και μια πίπα που καπνίζουν οι Κινέζοι με ένα βαρύ καπνό. Ο Πασπαρτού τράβηξε 2-3 ρουβιξιές και σε λίγο έπεσε κάτω ανέστητος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι ο Πασπαρτού δεν θα ειδοποιήσει αυτόν τον κύριο ότι το πλοίο θα φύγει πιο νωρίς και θα μείνει αναγκαστικά στο Χονγκ Κονγκ. Και θα το συλλάβω. Πραγματικά, την άλλη μέρα το πρωί ο Φιλέας Φόγκ, αφού έψαξε μάτια να βρει τον Πασπαρτού στην προκυμαία, κατέβηκε και είδε ότι το υπεροκεάνιο Καρνάτικ είχε φύγει. Χωρίς να χάσει ούτε μια στιγμή την ψυχραιμία του, πήρε την αούντα και άρχισε να βαδίζει στην παραλία. Ο Φόξ που παραφύλαγε πιο κάτω, τον άκουσε να λέει ήρεμα. Ασφαλώς θα υπάρχουν και άλλα καράβια στο Χονγκ Κονγκ. Πραγματικά, ο Φιλέας Φόγκ βρήκε ένα μικρό αλλά γερό καράβι που θα τον έφερνε στη Σανγκάη. Το σχέδιό του ήταν να προλάβει στο λιμάνι της Σανγκάης το αμερικάνικο υπεροκεάνιο που θα τον μετέφερε στη Γιοκοχάμα και από εκεί στην Αμερική. Προτού να φύγει, έψαξε πάλι για τον Πασπαρτού στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ. Εκεί, δήθεν τυχαία, τον συνάντησε ο Φόξ και του είπε ότι είχε χάσει και αυτό το Καρνάτικ. Ο Φιλέας Φόγκ, ευγενικός όπως πάντα, τον κάλεσε να έρθει μαζί του στο πλοίο που θα τον πήγαινε στη Σανγκάη. Άλλο που δεν ήθελε ο Φόξ. Γιατί σε λίγο το μικρό πλοίο ανοιγόταν στην κίτρινη θάλασσα. Το ταξίδι πήγαινε καλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Όταν όμως ξημέρωσε η άλλη μέρα, άρχισε ένας δυνατός άνεμος και κύματα τεράστια υψώθηκαν. Το καράβι, χτυπημένο από τα κύματα και το δυνατό άνεμο, παράδερνε ένα ολόκληρο μερόνυχτο και κόντευε να αποδογυρίσει. Όλοι περίμεναν από στιγμή σε στιγμή ότι θα βουλιάξουν. Το γερό σκαρί του καραβιού όμως νίκησε. Το πρωί ο άνεμος μαλάκωσε κάπως και κατά το απόγευμα καλμάρισε εντελώς ο καιρός. Τώρα βρίσκονταν 100 μίλια έξω από τη Σανγκάη. Άνοιξαν τα πανιά και το καράβι έτρεχε γρήγορα όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα το μεσημέρι είχαν ακόμα 45 μίλια για να φτάσουν στη Σανγκάη. Και έμεναν μονάχα 6 ώρες για να προλάβουν το πλοίο που θα έφευγε για τη Γιοκοχάμα. Έτρεχαν γρήγορα χάρη στα ψηλά πανιά και στις 4 το απόγευμα έβλεπαν ολόκληρη την πολιτεία της Σανγκάης. Προχώρησαν μέσα στο ποτάμι με δυσκολία και στις 7 η ώρα ήθελαν μόνον 3 μίλια ακόμα. Όμως την ώρα εκείνη ξεκινούσε το αμερικάνικο υπεροκεάνιο από τη Σανγκάη. Σε λίγο φάνηκε ο μεγάλος όγκος του καραβιού. Κατάρα! Χάσατε το καράβι! Βάλτε με σύστια τη σημαία να δείξουμε ότι κάποιος κινδυνεύει. Ρίξτε και μια κανονιά να ειδοποιήσουμε το καράβι να σταματήσει. Πραγματικά, το καράβι σταμάτησε και τους πήρε. Έτσι, ο Φιλέας Φόγκ συνέχιζε το ταξίδι του κανονικά.